Θα καλέσουμε τον αγαπητό κύριο Τάσο Κεχαγιά, ιστοριοδίφη. Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Χρόνια πολλά και χαίρομαι που τα ξαναλέμε με αυτήν την ωραία αφορμή. Είσαι ένας από τους 12 ομιλητές, Τάσο. Ο αριθμός 12 προήλθε από το αντιστραμμένο 21. Πολύ ωραίο και πολύ αστερισμός προσωπικότητων. Μεγάλη μου τιμή να πλαισιώνω και αυτή την προσπάθεια με αυτούς τους ομιλητές που είδα ότι έχετε. Καταπληκτική. Όλοι ορισμένους έχουν γνωρίσει και... Ορίστε. Μνημόσυνα να κάνουμε στο Σύρο, τίποτα. Ναι. Μαζευόμαστε όλοι και τα λέμε. Ο αξιόλογοι όλοι, ορισμένοι από αυτούς, είναι τιμή μου να τους γνωρίζω και προσωπικά. Ναι. Λοιπόν, θα μας μιλήσεις για τις μεγάλες μορφές του χερσαίου αγώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ο τρόπος που σκέφτηκα εγώ να το κάνω για να είναι πιο εύπεπτο και να μην κουράζει, έχω κάνει μια ανθολογία των μαχών και συνάμα θα λέμε μάχη και την προσωπικότητα με την οποία είναι συνδεδεμένη αυτή η μάχη. Ωραία. Είναι 10 οι επιλογές, είναι ωραίος αριθμός, τα δαχτυλάκια μας. Όλοι οι Έλληνες που έλαβαν όπλα στα σχήρα τους το 21 είναι επιλεκτοί και ιδιαίτεροι και μεγάλοι ήρωες. Όλοι είναι εξαιρετικοί, ο ανώνυμος που πέθανε στα Δερβενάκια, αυτός που πέθανε στην πρώτη καταστροφή του στρατοπέδου στο Βαλτέτσι τον Απρίλιο του 2021 είναι επίλεκτος. Δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά του, αλλά τον τιμούμε. Αλλά εμείς εδώ θα δούμε αυτούς με τη μεγαλύτερη τέλος πάντων χρονική συνεισφορά και επιρροή και επίδραση στον αγώνα. Θα πάμε 22 Απριλίου του 1821, θα πάμε στην Στερά Ελλάδα, στην Αλαμάνα, στη γέφυρα της Αλαμάνας. Εκεί θα βρούμε τον πρώτο ήρωά μας, τον Αθανάσιο Διάκο. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος αυτός να έχει. Είναι κάτι σαν τον Παύλο Μελά του 21. Με την έναρξη ενός αγώνα έπεσε ο Αθανάσιος Διάκος. Πρόλαβε να κάνει κάποια πράγματα τον Απρίλιο του 21 στη Λιβαδιά. Έκανε επιθέσεις στους Τούρκους, έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Απέναντι στις δυνάμεις, υπέρτερες δυνάμεις εκεί του Ομέρ Βριώνη, επέλεξε να σταθεί σε χώρο όχι μακριά των Θερμοπυλών, το γεφύρι της Αλαμάνας που επέλεξε να υπερασπιστεί ο Αθανάσιος Διάκος, τραυματίστηκε, συνελήφθη και είχε το γνωστό μαρτυρικό τέλος που τον έκανε ένα σύμβολο του αγώνα. Σε απαρχές του αγώνα έγινε ένας θρύλος αμέσως ο Αθανάσιος Διάκος. Εγώ γρεκός γεννήθηκα, γρεκός θέλω να πεθάνω, πάτε κι εσείς μπουρτάτες στην πίστη σας να χαθείτε και όλο αυτό εδώ. Τον έχουν κρίνει κάποιοι, είπαν μήπως ήταν ανώφελοι η θυσία του εκεί πέρα, μήπως θα μπορούσε να σηκωθεί να φύγει. Και ο βασιλιάς Λεωνίδας, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά, εκεί επέλεξε να μείνει. Και έτσι δημιουργήθηκε ο θρύλος. Ήταν από τους αγωνιστές της Στεράς Ελλάδας που ήταν φορτισμένοι όταν η ανταρσία του Αλή Πασά σταμάτησε. Υπήρχε δυνατότητα των Τούρκων, του Χουρσίτ Πασά, να στέλνει στρατεύματα προς κατάπνιξη της επανάστασης που είχε ξεσπάσει στο Νότο. Και ο Διάκος ήταν και αυτός, ας πούμε, είχε μια προϋπηρεσία και αυτός, όπως και άλλοι που θα δούμε παρακάτω, στην αυλή του Αλή Πασά, η οποία ήταν σχολείο. Εκεί σχολείο διπλωματίας, σχολείο ραδιουργίας, πολεμικό σχολείο, ήταν ιδιαίτερο πολύ. Και ο Αθανάσιος Διάκος είχε περάσει από εκεί. Συνελήφθη, είχε το μαρτυρικό τέλος την επόμενη μέρα στη Λάμια, ανασκολοποιήθηκε, παλουκώθηκε και η παράδοση βάζει τα γνωστά λόγια στο στόμα του, δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει κτλ. Μια πολύ αγνή παρουσία, έφυγε νωρίς στον αγώνα, αλλά άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη, ενέπνευσε τους υπόλοιπους που ακολούθησαν. Λίγες μέρες πιο μετά, στις 8 Μαΐου του 1821, ο Οδυσσέας Άνδροτσος, ο μεγάλος οπλαρχηγός της Στεράς Ελλάδας, πολέμησε εναντίον εξαιρετικά υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων στο χάνι της Γραβιάς, βορείως της Άμφισσας. Συνέχισαν να κατέρχονται τουρκικές δυνάμεις, με λίγους άντρες, καμιά εκατοσταριά, πάνω κάτω άντρες, εναντίον χιλιάδων, στο κτίριο που έχει τώρα ανακατασκευαστεί εκεί, το βλέπουμε ως ομοίωμα του κανονικού χανίου που υπήρχε εκεί πέρα, προέβαλε αντίσταση. Η διαφορά του με τον Διάκο, γιατί ο Οδυσσέας ήταν λίγο πιο έμπειρος, έκανε τον αγώνα του, αντιστάθηκε, πέτυχε αυτά που ήθελε, σηκώθηκε και έφυγε. Επιτυχημένη και πολύ νεκρή για τους Τούρκους η μάχη και
Έτσι σώθηκε η Άμφισσα. Ο Μέρ Βριώνης μετά δεν πήγε νοτίως προς την Άμφισσα, κινήθηκε ανατολικά και κάπου έχασε τον αρχικό του σκοπό της κατάπνιξης επανάστασης στον Νότο, γιατί μετά πήγε στην Εύβοια, έμπλεξε στην Αττική, κάπου καθυλώθηκε, δεν προχώρησε παραπάνω. Εξαιρετικά επιτυχημένη η άμυνα στο συγκεκριμένο σημείο. Πολύ επίκαιρο σημείο να το επισκεφθεί κάποιος ένας ορεινός όγκος. Ήταν μια κλεισούρα εκεί και το κτίριο αυτό στάθηκε, επετέλεσε την αποστολή του. Αυτό το κτίριο το χάνει. Τώρα για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Μπορεί κάποιος να πει πολλά πράγματα. Είχε και τα λιγότερο καλά του, είχε και τους δαίμονές του. Πολύ μεγάλη συνεισφορά του, μεγάλη γενιά του. Ο πατέρας του ήταν συμπολεμιστής του Λάμπρου Κατσόνη στην δικιά του επανάσταση. Μεγάλη παράδοση. Πολύ έτσι, μια έτσι αρχέτυπη μορφή έτσι, ορεσίβιου πολεμιστή. Αυτή είναι η μεγάλη του στιγμή, το χάνι της γραβιάς. Πάμε λίγες μέρες μετά. 12 Μαΐου 1821, στο χωριό Βαλτέτσι της Αρκαδίας, περί τα 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Τρίπολη, μια καθοριστικότατη μάχη για την εξέλιξη του αγώνα. Δεν θα τη δώσω στο Θεόδωρο Κολοκτρώνη, έχει πολλά άλλα πράγματα γύρω στη Μωριά να του δώσουμε. Θα τη δώσω στον μεγάλο μανιάτη αγωνιστή, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Η πλοκή της μάχης ήταν η εξής. Έχει μια οχυρή θέση το χωριό Βαλτέτσι και ο Κολοκτρώνης είχε δει φυσικά με το στρατηγικό του νου ότι είναι πολύ σημαντικό να οργανωθούν τα πρώτα στρατόπεδα νοτίως της Τρίπολης και το Βαλτέτσι πολύ καθοριστικό. Είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα, όπως προείπα, τον Απρίλιο του 1921 να στηθεί εκεί ένα στρατόπεδο, το οποίο με φοιτιαστική επίθεση των Τούρκων διαλύθηκε. Ο Κολοκτρώνης το ξαναέστησε αυτό. Και οι μανιάτες, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και άλλοι, μπήκανε μέσα στο χωριό, έλαβαν οχυρές θέσεις, έφτιαξαν τα μπούρια και δέχτηκαν μεγάλη τουρκική επίθεση, κυκλωτική κίνηση των Τούρκων. Τους τιμούμε εδώ τους μανιάτες ιδιαίτερως. Φυσικά ο Κολοκοτρώνης ήταν έξω από το χωριό, επέβλεπε και ο Πλαπούτας σε κρίσιμες στιγμές της μάχης μπήκανε. Αλλά κάπου εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε και εμείς, βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι και εμείς να αποκατασταθεί λίγο το όνομα των μανιατών στην ιστοριογραφία του αγώνα, γιατί εξαιτίας της δολοφονίας του Καποδίστρια, η ιστοριογραφία τους έχει βάλει λίγο στην άκρη. Και αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο αδερφός του Πετρόμπε Μαυρομιχάλη, του ηγεμόνα της Μάνης, και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών. Ήτανε πολύ σημαντικοί άντρες. Και ειδικά σε αυτή τη μάχη έλαμψε το μανιατικό σπαθί. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έβαλαν τη φυσική τους παρουσία, το σώμα τους μέσα σε ταμπούρια στην αρχή ενός αβέβαιου αγώνα. Και αυτή η μάχη ήταν τεράστια, όπως γνωρίζουμε όλοι. Το είπε και ο Κολοκοτρώνης, ότι αυτή τη μέρα πρέπει να νηστεύουμε. Ήταν τεράστια μάχη για το ηθικό, ότι ήταν η απτή απόδειξη στην Πελοπόννησο ότι νικιούνται αυτοί οι κατακτητές, ότι κάτι έχει ξεκινήσει και θα τα καταφέρουμε. Τεράστιος αγωνιστής ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, πολέμαρχος της Μάνης, τηρούσε δικό του στρατιωτικό σώμα με δικά του έξοδα, αδερφός του Πετρόμπεϊ, και το επόμενο καλοκαίρι σκοτώθηκε στη μάχη της Πλάτζας. Τη δίνω όμως του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη που είχε το μεγάλο ταμπούρι στο χωματοβούνι, επιφορτίστηκε τη πολλή δράση και τα κατάφεραν. Καλοκαίρι του 21 παραμένουμε, 26 Αυγούστου, μεγάλη μάχη των βασιλικών. Πρωταγωνιστής της μάχης ήταν πάλι και ο Διευθυνότης και ο Πανουργιάς, αλλά εκεί έλαμψε εκείνη τη μέρα ο Ιωάννης Γκούρας, το παλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ήταν μια σημαντικότατη μάχη, γιατί 26 Αυγούστου στρατεύματα του Μπεϊράν Πασά κατέβαιναν για να λύσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Αν δεν σταματούσαν στα βασιλικά, αυτά τα στρατεύματα θα είχαν καταφέρει να φτάσουν στην Πελοπόννησο, άδειλο το μέλλον για την πολιορκία. Με την νίκη που πετυχαίνουν εκεί πέρα οι Έλληνες, σφραγίζεται, όπως λέμε, η μοίρα της Τριπολιτσάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε αν στα βασιλικά οι Έλληνες στάθηκαν κατόπιν συνεννοήσεως, δηλαδή αν όντως προστάτευσαν την πολιορκία της Τριπολιτσάς οι Στερολαδίτες, ή τυχαία βρέθηκαν χτυπώντας μπαμπούμ εδώ και εκεί τους Τούρκους, και τους πετύχαμε και στα βασιλικά. Οργανωμένο το σχέδιο και με άλλους οπλαρχηγούς, είναι σημαντικό αυτό που ρωτάς, γιατί
ο Κολοκοτρώνης ήταν σε συνεννόηση με τους Στρολαδίδες πρωταρχηγούς και μάλιστα στις αρχές του αγώνα είχε στείλει εκεί ανιχνευτή το Νικηταρά και άλλους για να δουν πώς μπορούν να στήσουν προφυλακές για έγκαιρη προειδοποίηση, για ένα συντονισμό, καλύτερο συντονισμό του αγώνα. Είχε χτιστεί, είχε γίνει συνείδηση αυτό το πράγμα ότι δουλεύουμε μαζί, δεν είμαστε απλά ο καθένας για το μικρό του διάσελο και το μικρό του χωριό. Είχαν την εικόνα του ευρύτερου αγώνα. Γι' αυτό και επέμειναν πάλι σε έναν μέρος που η περιοχή του αντιπάλου αριθμητική δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο, αλλά όχι τον κέριο. Και τα κατάφεραν αυτοί, διαλύθηκε αυτή η προσπάθεια. Ελιγμούς διάφορους και από διευωνιότητα εκεί, και που είναι σημαντικός και αυτός ο πλάρχικος. Εδώ όμως ο Γκούρας ήταν αυτός που επέμεινε, είδε το μεγάλο μέρος της δράσης. Ο Γκούρας μετά έχει συγκεκριμένη πορεία. Ήταν ο φρούραρχος της Ακρόπολης. Πέθανε μαχόμενος στην πολιορκία της Ακροπόλεως από τους Τούρκους. Ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Άνθρωτσου. Ήταν και αυτός που τους συνέλαβε. Αυτή είναι η ιστορία. Σημαντικός άντρας πάντως ο Γκούρας. Έχει την αξία του. Και το τέλος του δηλαδή το λέει ότι η καρδιά του ήταν στο σωστό μέρος, που λένε οι Αγγλοσάξονες. 26 Αυγούστου, πάμε ένα μήνα μετά, αναφέραμε την άλλος Τρίπολτσας, 23 Σεπτεμβρίου 1821, δεν μπορούμε να τη δώσουμε σε οποιονδήποτε άλλον, είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι χωρίς το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη άδειλο πάλι το μέλλον θα ήταν, το αγώνα. Από την κατάληψη της Καλαμάτας, από το Μάρτιο του 21, ο Κολοκοτρώνης, όπως λέμε, ήξερε ότι το φίδι χτυπιέται στο κεφάλι. Αυτή είναι η διαφορά, ο Πετρόμπεης δεν μπορούσε να το δει αυτό το πράγμα, έμεινε στην Καλαμάτα. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης εμπιστεύθηκε όμως τον Κολοκοτρώνη με τους άλλους μανέτες και ακολούθησαν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη ότι πρέπει να τους κλείσουμε στην κεντρική τους βάση, να τους πολιορκήσουμε. Τρεις μήνες τουλάχιστον η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Υπάρχουν και πολύ σημαντικές περιφερειακές μάχες, μάχη Λεβιδίου, μάχη Δολιανών Βερβαίνων, μάχη Γράνας, ένα σωρό αψιμαχίες, ένα σωρό τακτικισμοί, διαφωνίες οπλαρχηγών. Η κατάληξη ήταν την 23η Σεπτεμβρίου με ένα τέχνασμα να άλλος αγωνιστής, ο Μανώλης ο Δούνιας, να ανέλθει στα τείχη της Τριπολιτσάς, να αφοπλίσει εκεί, εξουδετερώσει τους Τούρκους, να ανοίξει τις πύλες, να στρίψει τα κανόνια προς το Σεράγι και να αρχίσει το τέλος της Οθωμανικής Τριπολιτσάς, ένα τέλος εποχής. Πολλά τα λάφυρα της πολιορκίας. Είναι ένα ζήτημα πώς αξιοποιήθηκαν ή όχι αυτά για το προς όφελος του αγώνα. Τώρα για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, εντάξει, τι να πει κανείς, πραγματικά. Καθοριστικός Έλληνας που συγκρίνεται ευθέως με τις μεγάλες μορφές αρχαιότητας, ελληνικής αρχαιότητας, με τεράστια στρατιωτική μορφή. Ηρεμεί κάπως η Πελοπόννησος, εν πολλής μετά την άλωση Τριπολιτσάς, απελευθερωμένη τρόπον την Άη Πελοπόννησος, εκτός από κάποια φρούρια των Οθωμάνων. Είμαστε ένα χρόνο μετά, καλοκαίρι του 1822, 26 Ιουλίου, ακριβώς, δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Μια τεράστια τουρκική στρατιά έρχεται να τελειώσει την επανάσταση. Στις διαβάσεις των Δερβενάκιων, μεταξύ των σημερινών νομών Κορινθίας και Αργολίδας, γίνεται η μεγάλη μάχη των Δερβενάκιων, την οποία φυσικά δεν θα μπορούσαμε να τη δώσουμε σε κανέναν άλλο, εκτός από τον Νικητά Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο. 25.000 του Δράμαλη, 6.000 υπείς, 2.500 Έλληνες, 4.000 νεκροί Οθωμανοί. Εκείνο το διήμερο την έχουμε αναλύσει επί μακρόν τη μάχη, που είχε διάρκεια μέχρι και την 28η. Τσακίστηκε η Οθωμανική δύναμη, de facto απελευθέρωση της Νοτιού Ελλάδας. Για τον Νικήτα Σταματελόπουλο, τι να πει πάλι κανείς, ένας άγγελος εξ ουρανού. Οι άγγελοι απλά ορισμένες φορές, ξέρετε, στις απεικονίσεις κρατάνε και ρομφαία. Και τη χρησιμοποίησε τη ρομφαία του καταλήλως. Ο μεγάλος καλής του ψυχής άνθρωπος Νικήτας Σταματελόπουλος. Ένα πρότυπο πολεμιστή. Δεν είμαι άξιος να φιλήσω το χώμα που θα πατούσε αυτός ο άντρας. Εγώ δεν είμαι άξιος να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να φιλήσω το χώμα που θα πάταγε αυτός ο άντρας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Δεν ξέρω αν έχει φέτος είναι τα 200 κάτι. Χρόνια του μάχη. Ναι. Είναι τα 200 χρόνια. Πρέπει να εορταστεί, πρέπει να εορταστούν δέοντος τα δερβενάκια. Ναι, γιατί οι άλλοι θα γιορτάζουν καταστροφές του ελληνισμού, οπότε έρχεται ο Νικηταράς και ο Κολοκοτρώνης λίγο να μας απαλύνει αυτόν τον πόνο που έχουμε της εκατονταετίας από μια συμφορά, μια μεγάλη καταστροφή, ενθυμούμενοι θριάμβους 200 ετών πίσω. Πιστεύω ότι αν ο Νικηταράς είχε γεννηθεί 2.200 χρόνια νωρίτερα, θα ήταν στερμοπύλες. Το πιστεύω κράτοντα. Ναι. Και αυτός είναι ένας πολεμιστής. Σίγουρα θα ήταν πρόμαχος σε κάποια αρχαιοελληνική φάλαγγα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτόν τον άντρα. Στο νούμερο 7, παρακαλώ. Ναι, μου αρέσει που τα μετράς, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχουμε φτάσει στο νούμερο 7. Ναι. Ναι, προς Θεού να τονίσω επίσης και κάτι πολλά από το θέτης, ότι δεν υπάρχει αξιολογική σειρά, δεν θα τους ξεχωρίσουμε αυτούς. Τώρα εντάξει, υπάρχει μια ιεραρχία μεταξύ τους. Είναι καθαρά χρονολογικά. Ακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων, εξαιρετικός που το αναφέρεις. Το επόμενο καλοκαίρι του 1823 θα δούμε τον δεύτερο πιο ανιδιοτελή και εξαιρετικού χαρακτήρα άνθρωπο και πολεμιστή, τον Μάρκο Μπότσαρη, στην μάχη του Κεφαλόβρυσου, κοντά στο Καρπενής, στην Ευρυτανία. Πάλι δυνατές Οθωμανικές στρατιές, δεν είχε σκάσει ακόμα ο ελληνικός εμφύλιος. Ήμασταν όμως, ερχότανε, να θυμίσω, 1823 ως 1825, δεν είχαμε Τούρκους εν πολλής, είχαμε Έλληνες να τσακώνονται μεταξύ τους και να σκοτώνονται, δυστυχώς, οι Έλληνες. Νυχτερινή μάχη, ιδιαίτερη μάχη αυτή, 100% νυχτερινή επιδρομή των σιλιωτών, οι οποίοι ήταν γνωστοί νυκτομάχοι, το ξέρουμε αυτό από τον Περεβό, που περιγράφει την κοινωνία τους και την οργάνωσή τους, αρέσκονταν στη νυχτερινή μάχη. Κατέβαιναν μια μεγάλη στρατιά με πολύ άγριο κόσμο, από εκεί από διάφορα μέρη της Ιλυρίας, και πολύ τολμηρή κίνηση. Τώρα ένας νεαρός άντρας όπως ο Μάρκος Μπότσαρης, με την τεράστια παράδοση. Μιλάμε για ένα άτομο που τη σουλιώτικη παράδοση, κανένα συμβιβασμό με τους Τούρκους και ο ίδιος ο Μάρκος μια εξαιρετική μορφή, άλλος ένας άγγελος κυρίου, έτσι ένας συναισθαλμένος, ολιγομήλυτος άνθρωπος. Είχε αρνηθεί αρχιστρατηγίες, τίτλους και τέτοια πράγματα, γνωστά αυτά, είχε πει ότι θα κερδίζονται στη μάχη, έσκιζε διπλώματα, έσκιζε, δεν καταλάβαινε από κολακίες κτλ. Ένας τρανός άνδρας, όπως υπόθηκε. Και μορφωμένος. Και μορφωμένος, εξαιρετικής καλλιέργειας, επιτέθηκε, προσπάθησε να συλλάβει υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Τούρκων σε εκείνη τη νυχτερινή μάχη, μπήκε στις σκηνές τους, ψάχνοντας εχμαλώτους. Εκεί μια φοβερή μάχη, με φοβερές απώλειες των Τούρκων. Χτυπήθηκε, σκοτώθηκε και θρηνήθηκε, δηλαδή ο θρήνος ήταν αρχαιοελληνικών διαστάσεων. Ο θρήνος και η στενοχώρια για το χαμό ενός τέτοιου μεγάλου άντρα. Έπρεπε να είναι ζωντανός αυτό, να συνεχίσει τον αγώνα, είχε πολλά πράγματα να δώσει. Εξαιρετικός ο Μάρκος Μπότσαρης και πολύ και απόϊχο ο θάνατός του και πολύ στο φιλελληνισμό, συνδέεται και με το φιλελληνικό κίνημα, ήταν καταπληκτικό, καταπληκτική χαρισματική προσωπικότητα πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Ο τάφος του, αν μου επιτρέπεις πριν το κλείσεις, ο τάφος του είναι στο Μεσολόγγι, στον κήπο των Ηρώων, ακριβώς δίπλα από το Ηρώ των Κυπρίων Πεσόντων, 150 Κύπροι. Μέσα στο Μεσολόγγι. Έτσι, μια παρέμβαση. Στην Ιερά Πόλη. Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, πάντα κατάλληλο σύμβολο ελευθερίας στους αιώνες των αιώνων. Αν δεν περνέψουμε και το σπίτι μας, Ρετάσο, κατάλαβες. Εσύ έλκεις και, τώρα θυμήθηκα ότι έλκεις και την ιδιαίτερη καταγωγή σου από την περιοχή. Ναι. Τι να κάνω. Είμαστε το 1823 και για να πολεμήσουμε Τούρκους θα χρειαστεί να πάμε στο 1825. Γιατί εκείνη τη διετία πολεμούσαν οι Έλληνες μεταξύ τους. Είναι κάποια άλλα γεγονότα. Δόξα τω Θεώ. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Εκεί πέρα στις 20 Μαΐου του 1825 θα πάμε στη Μεσσηνία, στο Μανιάκι και θα βρούμε τον Γρηγόριο Δίκαιο, τον Παπαφλέσσα. Είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά του Παπαφλέσσα, δεν το συνειδητοποιούμε. Πιθανώς η Ελληνική Επανάσταση να μην είχε ξεκινήσει όταν ξεκίνησε. Δεν είναι δηλαδή τόσο η συνεισφορά του στα παιδεία των μαχών. Είναι το πόσο φλογερός και παρορμητικός ήταν αυτός ο άντρας, αυτός ο άντρακλας, από την Πολιανή Μεσσηνίας, που στη συνάντηση, τη γνωστή, στις 26 Ιανουαρίου του 1821 στο Αίγιο, στην τότε Βοστίτσα, έγινε η μεγάλη
μυστική συνάντηση των φιλικών της Αχαΐας. Ορμητικός εκεί ο Παπαφλέσσας τους είπε και μόνος μου εγώ θα ξεκινήσω. Θα πάρω και 2.000 μανιάτες και μετά όποιον βρει ο Τούρκος χωρίς όπλο ας του κάνει ό,τι θέλει. Ήταν πολύ πιεστικός και πιστικός στο να ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση όταν ξεκίνησε. Έκανε κάποιες επιλογές, έχει αδυναμίες αυτός ο μεγάλος ήρωας, ήταν με την παράταξη, τέλος πάντων, αυτή την παράταξη του ελληνικού εμφυλίου που θεωρούμε πλέον, η ιστοριογραφία λέει και το καταλάβαμε και όλοι με τον ερχόμενο του Ιμπράιμ, ότι ήταν ας πούμε η λάθος πλευρά της ιστορίας. Γι' αυτό και εν πολλής η μάχη στο Μανινάκι θεωρείται μια μορφή εξαγνισμού, θυσίας, αυτοκτονίας, εξηλαίωσης, αυτή είναι η σωστή λέξη, του Παπαφλέσσα που επέλεξε, παρά τις εισηγήσεις περί του αντιθέτου, ότι δεν ήταν η καλή θέση. Αυτή δεν ήταν η ενδεικνυόμενη θέση, δεν θα έπρεπε να σταθεί και να πολεμήσει εκεί. Είναι τέτοια συνεισφορά του στο να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας, κανονικά, όχι στη θεωρία, κανονικά να ξεκινήσει, που υπερβαίνει όλα τα οποιαδήποτε άλλη αδυναμία και η τελική του θυσία το αποδεικνύει αυτό. Κρατώ στα χέρια μου το καλύτερο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει για τον Παπαφλέσσα. Είναι του Σπύρου Μελά. Το Ματωμένα Ράσα. Είναι το βιβλίο που στις 3 Μαρτίου του 1957 είχε μαζί του στο κρυσφύγιο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Στου Σπύρου Μελά έχουν ιδιαίτερη αξία οι πρόλογοι του. Για τον Παπαφλέσσα ξεκινάει ως εξής. Τους αμόλυντους και αψευγάδια στους ήρωες τους θαυμάζω. Μα δεν ξέρω αν τους αγαπώ. Αυτοί έχουν πλαστεί στον ουρανό από το πενταπόσταγμα του Εθέρα. Και λέει και λέει και λέει και σε κάποια στιγμή λέει το εξής. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι όταν ο Παπαφλέσσας παρουσιάστηκε στον Απόστολο Πέτρο, αυτός θα έξινε την καράφλα του πού να τον κατατάξει. Δεξιά ή αριστερά. Φοβερό, έτσι. Τα λέει όλα, ναι. Σπύρου Μελά, τα Ματωμένα Ράσα. Εξαντλημένα. Να πούμε, Τάσο, και το εξής, ότι σήμερα στην εκπομπή έχουμε καλεσμένο και θα μας κάνει και την τιμή να παρευρίσκεται και ο Ανδρέας Νικολόπουλος, ο οποίος είναι απόγονος ενός αντιστρατήγου του Ηλία του Κορμά, ο οποίος έπεσε στο Μανιάκι μαζί με τον Παπαφλέσσα. Ακριβώς μετά. Και ήταν αυτός που είχε και την ιδέα η εκπομπή σήμερα να διαρκέσει 200 συν 1 λεπτά, οι ομιλίες των 12. Είναι ο Ιθήνων Νους αυτής εκπομπής. Ήμασταν στις 20 Μαΐου του 1825. Πάμε λίγες μέρες μετά. Έχει έρθει ο ορμητικός ο Ιμπράιμ μετά από εμφύλιο πόλεμο η ελληνική παράταξη. Πανικόβλητοι αποφυλακίζουν τον Κολοκοτρώνη οι αντίπαλοι του, τώρα θέτουν την αρχιστρατηγία. Αυτός προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα. Και ξεκινάει ένα πόλεμο κατατριβής του Ιμπραήμ, του Αιγυπτίου πολεμάρχου. Κατατριβεί, όσες φορές επιχειρήθηκε να δοθεί εκ παρατάξεως οργανωμένη μάχη, δεν πήγε πολύ καλά. Κολοκοτρώνης και Νικηταράς όμως ακολουθούσαν νυχθημερών τον εχθρό. Ενέδρες, επιμονή, καταστροφή γραμμών επικοινωνίας, τροφοδοσίας, συνεχή παρενόχληση, καρτερικότητα. Το μαζέψαμε έτσι το θέμα. Μία μάχη όμως παρατάξεως, ας πούμε, με εμφανείς τους αντιμαχωμένους, θα πάμε στην Αργολίδα στις 13 Ιουνίου 1825, στη μάχη των Μήλων. Στο χωριό της Αργολίδας τους Μήλους, διαθέτει και ένα μεσαιωνικό κάστρο εκεί πέρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον ρομαντικό αγωνιστή, τον πολύ ευγενή καλλιεργημένο άνθρωπο, τον Δημήτριο Υψηλάντη. Υπήρχαν και άλλοι αγωνιστές εκείνη τη μέρα. Υπήρχε και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, υπήρχε και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αλλά θέλω να σταθώ στην ευγενική μορφή του Δημητρίου Ψηλάτη, από τις ευγενέστερες. Α, αυτή τη μάχη τη δίνεις στον πρίγκιπα εσύ. Ναι, αυτή τη μάχη τη δίνω στον πρίγκιπα, θα μου επιτρέψει ο Μακρυγιάννης, στον οποίο μπροστά του δεν είμαι άξιος, δηλαδή ούτε να οτιδήποτε να του κουβαλήσω το άλογο. Θα τη δώσω όμως στον Δημήτριο Ψηλάτη τον άδολο. Αυτό ηγέτη που είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει ραδιουργίες και τέτοια πράγματα. Ο Μακρυγιάννης μπορούσε. Γι' αυτό την παίρνει τώρα τις δάφνες, τις μεγαλύτερες δάφνες, από πονέμω εγώ. Έχουμε ανατροπές λοιπόν φέτος, κυρίες και κύριοι. Ναι, αν θα το πω ποδοσφαιρικά, είχαμε το outsider, θα το δει στο Δημήτρη Ψηλάτη, γιατί εγώ επιθυμώ να φωτίσω την προσωπικότητα αυτή του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε, ο αδερφός του Αλέξανδρος Ψηλάτης είναι εν πολλής ο αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης.
του 21. Αυτή η οικογένεια των υψηλάντητων, ποντιακής καταγωγής, κίνησε τα νήματα, αν θέλετε, το μοχλό του Αρχιμίδους, να ελευθερωθεί αυτή η χώρα. Και ο Δημήτρης Υψηλάδης, ως αντιπρόσωπος του Αλεξάνδρου, ήρθε στην Πελοπόννησο, διέγνωσε ποιοι είναι οι ήρωες, ποιοι είναι τα πρόσωπα, ποιοι είναι οι παρατάξεις, με ποιον θα πάμε. Δεν είναι τυχαίο ότι από κοντά του είχε Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, έτσι πορεύτηκε αυτός ο ρομαντικός αγωνιστής. Δίνεται αυτή η μάχη. Προφυλακές του Ιμπραήμ συγκρούστηκαν με τους Έλληνες, τους Μήλους. Διερευνητική ήταν λίγο εκεί η σύγκρουση. Αίτητος πέρναγε από παντού ο Ιμπραήμ, αλλά εκεί σταμάτησαν οι προφυλακές του. Τελικά κατάφερε να πέρασε γύρω, δεν κατάφερε να νικήσει και στους Μήλους, στις Οχυρώσεις και στα Ταμπούρια που είχε και ο Μακρυγιάννης, που είχαν και οι υπόλοιποι. Το μόνο που κατάφερε να κάνει εκεί, οι προφυλακές του να πάνε μέχρι το Άργος να ελαττήσουν, δεν επιχείρησαν να πάνε προς τον Ναύπλιο να πολιορκήσουν συστηματικά, που υπήρχε ισχυρή ελληνική παρουσία εκεί, γιατί ήταν και ο απόϊχος της μάχης των Τερβενακίων. Θυμούνταν αυτοί ότι στην Αργολική Πεδιάδα, την καλοκαιρινή, άνυδρη και με αυτή τη διάταξη που έχει, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή και έφυγε από εκεί. Έκανε ό,τι έκανε και αποσύρθηκε. Και θεωρείται μια νίκη, ότι άλλη μια απόδειξη ότι με τα ευρωπαϊκά του στρατεύματα, ο Ιμπραήμ και τα λοιπά, με τεχνογνωσία που έφερε, με τους εμπειροπόλεμους, ότι νικέται και αυτός. Μπορεί να νικηθεί και αυτός. Και η μάχη των Μήλων έχει αυτό το. Μπορεί να μην ήταν τεραστίων διαστάσεων μάχη, έχει αυτό και το ψυχολογικό παράγοντα, ότι αυτοί οι τύποι μπορεί να νικηθούν και αυτοί, όπως νικήθηκαν και τόσοι άλλοι που πέρασαν. Και το παράσημα της μάχης το απονέμω εγώ, ο τελευταίος, στον Δημήτρη Υψηλάντη. Και αφού το κάναμε έτσι, τώρα πάμε στο νούμερο 10. The last but not least. Καθόλου δεν θα έλεγα, δεν θα έλεγα καθόλου έσχατος. Πάμε 24 Νοεμβρίου 1826, στο χωριό Αράχοβα Βιωτίας. Εκεί θα συναντήσουμε το γιο της Καλογρίας. Ποιες Καλογρίας, μιας Καλογρίας τέλος πάντων. Το Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι μια τραγική μορφή του, μια τεράστια. Μια τραγικότητα επίπεδου πάλι αρχαίων ηρώων της μυθολογίας μας, της ιστορίας μας, είναι μια τεράστια μορφή. Εκεί πέρα αυτή η μάχη είναι ίσως η μεγαλύτερη, η νικηφόρα μάχη των Ελλήνων στη Στερεά Ελλάδα, ναι, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, στις 24 Νοεμβρίου του 1826, με λιγμούς παρόμοιους τακτικές Δερβενακίων, καταφέρνει ο Καραϊσκάκης να εγκλωβίσει πανταχώθεν μια ισχυρότατη δύναμη Τουρκαλβανών εκεί πέρα, στις πλαγιές του Παρνασσού. Συμμαχεί και ο καιρός και δίνεται αυτή η τεράστια μάχη μέσα στο χιόνι. Ήταν και ο Νικηταράς εκεί, ο οποίος κρύωσε μάλιστα εκείνη τη φοβερή, παγώσαν όλα εκεί, γένια τα πάντα όλα. Φανταστικός αγωνιστής ο Καραϊσκάκης, πετυχαίνει αυτή την τεράστια μάχη. Εντάξει, δεν ήταν και το καλό παιδό ο Καραϊσκάκης, δημιουργείται και αυτή η περιβόητη πυραμίδα με τα του καλβανικά κεφάλια. Τεράστια μάχη και για τον Καραϊσκάκη να πούμε ότι διοίκησε, τα έφερε έτσι ώστε να διοικήσει με περί τους 11.000 άνδρες που λέμε, και έτσι είναι, ότι είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη Ελλήνων που διοικήθηκε, ούτε ο Κολοκοτρώνης δεν διοίκησε 11.000 άνδρες. Υπό την αρχιστρατηγία του στη Στερεά Ελλάδα του Καραϊσκάκη διοικήθηκαν 11.000 άνδρες. Η μάχη της Αράχοβας είναι τεράστια. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ ρυψοκίνδυνο, ατίθασο χαρακτήρα, βομολόχο, μια πολύ άγρια προσωπικότητα, έντονη. Μπορεί να μην είχε αναφανεί από τις αρχές του αγώνα. Γνωρίζουμε ότι τον ενδιέφερε πιο πολύ γιατί το αρματολίκι της περιοχής. Δεν είχε μπει 100% όπως ας πούμε είχε μπει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Παρά τις αντιφάσεις του Οδυσσέα Ανδρούτσος, αυτός είχε μπει 100%. Ο Καραϊσκάκης ήταν και λίγο, είχε κρατήσει μια επαφωτερίζουσα στάση στα αρχικά στάδια του αγώνα. Αποθεώθηκε όμως με τη δράση του. Μετά και αυτές τις τεράστιες νίκες που πέτυχε, την άψογη συνεννόησή του με τον Κολοκοτρώνη, το φιλικό δεσμό που είχαν. Νομίζω ότι μετά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, νομίζω ότι είναι η επιφανέστερη στρατηγική έτσι, μορφή του 1821.
Ναι, και αυτός κλείνει και τελευταίος, αλλά όχι έσχατος σε κανένα, για κανένα λόγο, ο Γιώργος Καρεσκάκης. Αυτό είναι πολλές, είδαμε λίγο τις μάχες, τις μεγάλες στιγμές ουσιαστικά του χερσαίου αγώνα, γιατί ξαναλέω, ήταν ένα συνεχής αγώνας, όλοι οι Έλληνες ήταν επιλεκτοί. Δηλαδή η πανταχού παρουσία του Έλληνα πολεμιστή και αυτό που κράτησε με την αντοχή, φανταστείτε πόσο αϊκίνη ήταν αυτοί, πόσο λιτοδίαιτοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο επίμονοι, τι πάθος είχαν για να εκθέσουν τον εαυτό τους σε αυτούς τους κινδύνους. Και ναι, και ήτανε, τα φέρνει έτσι και χρονολογικά ώστε να κλείσουμε με τον αυτήν τεράστια μορφή, τον Γιώργο Καρεσκάκη.